Γιάδη, καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλησπέρα επίσης. Θα μου επιτρέψετε, ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιδαρος. Δηλαδή, αυτές τις μέρες της κακοκαιρίας η κατάσταση έχει φτάσει στο μη παράκι. Αντιλαμβανόμαστε τις συνθήκες βέβαια, αλλά δεν πάει καλά ο Δήμος στην καθαριότητα. Νομίζω ότι αδικείται τον Δήμο. Το λέω με την εξής έννοια, ότι βεβαίως και υπάρχουν προβλήματα, αλλά το να υπάρχει έτσι μια καταστροφολογία και να παρουσιάζονται μονομερώς τα όποια επιμέρους προβλήματα υπάρχουν, νομίζω αδικεί την όλη προσπάθεια η οποία γίνεται. Μου το αποκλείεται αυτό γιατί... κύριε Ζαχαριάδη. Ορίστε. Με κατηγορείτε για κάτι τέτοιο ή είναι γενικό λόγο αυτό? Βέβαια, είναι γενική παρατήρηση. Α, μάλιστα. Είναι μια γενική παρατήρηση. Ναι. Το λέω αυτό γιατί γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά ότι από το καλοκαίρι και λόγω από το καλοκαίρι του 2018 και λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων που έχει η χώρα, η Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων λειτουργεί με μείον 300 εργαζόμενους. Ναι, έχετε πρόβλημα σημαίνει, και με τους κάδους. Αυτό σημαίνει... Είχατε πρόβλημα και με τα νυχτερινά. Βεβαίως. Γενικά, βεβαίως. Υπάρχουν στραβοπατήματα... Κύριε Ζαχαριάδη, υπάρχουν αλλεπάλληλα στραβοπατήματα τα οποία συμπληρώνουν τη γενική εικόνα. Έτσι. Και το τι αποτυπώνεται στα μάτια του Δημότη είναι δεδομένο. Δεν έχει κανένας προηγούμενα με το Δήμο, δεν θέλει να σας ψέξει κάποιος χωρίς λόγο. Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Είμαι ο πρώτος που έχει ομολογήσει ότι βεβαίως και υπάρχουν αδυναμίες. Αλλά είναι άλλο πράγμα το να υπάρχουν αδυναμίες και να προσπαθείς φιλότιμα, ας πούμε, με τον κόσμο που υπάρχει, ο οποίος πλέον είναι και καταπονημένος, να προσπαθείς να τα διορθώσεις, και είναι άλλο πράγμα να το μηδενίζεις. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στα δύο θέματα. Λοιπόν, και επειδή είπατε, βάλατε και το θέμα των κάδων, να σας πω ότι μέσα στο μήνα θα αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε μια μεγάλη προμήθεια που ολοκληρώθηκε μετά από 2 χρόνια προσπάθειας μεγάλης, 3.500 κάδοι, θα μπουν μέσα στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι. Λοιπόν, έχουν διορθωθεί μια σειρά από πράγματα. Ελπίζω κάποια στιγμή η κυβέρνηση να κρατήσει το λόγο της, γιατί εδώ και 6 μήνες περίπου με το διαγωνισμό το πανελλαδικό περιμένουμε να έρθει προσωπικό, το οποίο δεν έρχεται. Και ελπίζω, εάν όλα αυτά τα πράγματα ομαλοποιηθούν, να υπάρξει και καλύτερη εικόνα στην πόλη. Με το προσωπικό που λέτε, τι θα γίνει? Πάλι με τα δίμηνα θα μπορέσετε να ανταπεξέλθετε? Θα προσπαθήσετε τουλάχιστον να ανταπεξέλθετε? Όχι, όχι. Μιλάω, σας είπα προηγουμένως, για τον πανελλαδικό διαγωνισμό. Ναι, σύμφωνοι. Απλά υπάρχουν κενά τα οποία κατά καιρούς προσπαθούνται να τα καλύψετε με διάφορους τρόπους. Όχι, δεν υπάρχουν κατά καιρούς. Συνεχώς. Κατά καιρούς, διότι μετά τον διαγωνισμό, ακούστε με λίγο να σας πω, να το καταλάβετε και να μαθαίνετε κι εσείς και οι ακροατές. Μετά τον πανελλαδικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε το 2017, έχουν απαγορευτεί να γίνονται προσλήψεις 8 μήνες. Ένα. Δεύτερο, επειδή υπήρχε ανάγκη και το είχα πει και το είχα προβλέψει, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια να πάρουμε έστω και δίμηνα μέσα στη διάρκεια, κατά τη διάρκεια των εορτών. Και είχα πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχα προβλέψει ότι αν δεν έρθουν οι 200 αυτοί εργαζόμενοι, την περίοδο των εορτών θα έχουμε προβλήματα. Δυστυχώς οι διαδικασίες και οι γραφειοκρατίες της ελληνικής διοίκησης δεν μας επέτρεψαν να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία εγκαίρως. Δεν είναι κάτι που ευθύνεται ο Δήμος, απλώς είναι γραφειοκρατικές διαδικασίες, έτσι όπως δυστυχώς λειτουργεί το ελληνικό κράτος. Για τους διμηνίτες μιλάτε τώρα? Για τους μιλάω διμηνίτες. Για τα δίμηνα, τα οποία την επόμενη εβδομάδα ολοκληρώνεται η διαδικασία και ελπίζω να έρθουν για να ξεκουραστούν, και το εννοώ να ξεκουραστούν λίγο οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Καλά, μπορεί να υπολογίζει ένας Δήμος, κύριε Ζαχαριάδη, του μεγέθους της Θεσσαλονίκης, μπορεί να υπολογίζει σε διμηνίτες, χωρίς να θέλω να μειώσω την προσφορά των ανθρώπων. Είναι 2 μήνες μέχρι να καταλάβεις πού δουλεύεις, κατευθείαν μετά φεύγεις. Γι' αυτό και είμαι και εγώ υπέρ της άποψης ότι θα πρέπει και στην καθαριότητα να υπάρχει μόνιμο προσωπικό και όχι να, όπως ακούγεται, έβγαινε στα αυτιά πολλών να πάει σε ιδιώτη. Γιατί αν τυχόν πάει η καθαριότητα σε ιδιώτη και αν εμείς σήμερα στην Θεσσαλονίκη προσπαθούμε να πάρουμε κάθε μέρα απορρίμματα από τους κάδους, στον ιδιώτη
τα περνάει μία φορά την εβδομάδα και μετά όποιος δεν θέλει θα τα έχει μπροστά του και θα είναι πύργος. Με μιλάω, την... έτσι έντονα, με την αποκομιδή... Αλλά και η κούραση των ημερών, αλλά και η προσπάθεια πολλών να μηδενίσουν την τεράστια αυτή προσπάθεια που γίνεται από το Δήμο της Θεσσαλονίκης στον τομέα της καθαριότητας, έρχονται στιγμές που κι εγώ ανθρώπινα έτσι εξενίσαμε. Βγαίνω από τα ρούχα μου που λέει απλά ο κόσμος. Δεν αμφιβάλλει κανένας, κύριε Ζαχαριάδη, για τις καλές σας προθέσεις, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Και όταν ο Δημότης βλέπει τους κάδους ξεχυλισμένους, δεν εξετάζει την πρόθεση του Ζαχαριάδη και κανενός Ζαχαριάδη. Το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα. Συμφωνώ. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ. Λοιπόν, όταν θα κριθώ και εγώ εκ του αποτελέσματος, ναι, όταν η εικόνα στην πόλη θα αλλάξει πάρα πολύ σύντομα. Θα παρακαλούσα λοιπόν πολύ αυτό, θαυμάσια, επειδή είστε μεγαλόψυχοι, να το αναγνωρίσετε και δημόσια και να το πείτε. Προφανώς. Πείτε μου λίγο με την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων. Τι ζήτημα εξακολουθεί και υπάρχει. Στα ανακυκλώσιμα είμαστε χειρότερα από τα οργανικά. Ναι. Ο μηχανισμός και ο αριθμός των εργαζομένων είναι συγκεκριμένος. Και εγώ έχω υποχρέωση να επιλέξω και να βάλω προτεραιότητες στο τι θα πάρω πρώτα. Μάλιστα. Μαζεύτηκαν και λόγω της κακοκαιρίας τόνοι οι οποίοι πλησιάζουν, φαίνεται δηλαδή ότι θα πλησιάσουμε στους 1000 τόνους. Λοιπόν, και πρέπει εγώ να πάρω την απόφαση και να επιλέξω ποια θα πάρω πρώτα. Και η απόφαση μου ήταν κατά κύριο λόγο πρώτα να πάρουμε τα οργανικά τα σύμμικτα και όταν αυτό ισορροπήσει μετά θα πάρουμε και την ανακύκλωση. Προφανώς λόγος... για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, το αντιλαμβάνομαι. Εννοείται, αυτό που λέτε. Εννοείται. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί παρενέργειες στην ανακύκλωση, γιατί όταν ο Δημότης βλέπει τους κάδους της ανακύκλωσης ξεχυλισμένους, αποστρέφεται και, την προσπάθεια για ανακύκλωση. Έτσι. Όλη αυτή, ναι, η προσπάθεια ζούμε, που γίνεται πέφτει στο κενό, ναι, πολλές φορές. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά ζούμε στο 2018, το 19 έχουμε μπει, όπου υποτίθεται ότι η ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει πλέον να είναι κτήμα του καθενός. Εάν μιλάμε το 2019 για αποστροφή προς την ανακύκλωση, επειδή βλέπουμε μπροστά μας ένα γεμάτο κάδο, τότε ως κοινωνία συνολικά και ως χώρα πρέπει να ψαχτούμε πολύ. Μάλιστα. Κύριε Ζαχαριάδη. Είμαι αυστηρός, ακούστε με λίγο, είμαι αυστηρός πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μου, αλλά και γενικά δεν χαϊδεύω αυτιά με αυτά που λέω, διότι αν θέλουμε ως χώρα να προχωρήσουμε μπροστά, θα πρέπει να είναι ο καθένας πρώτα αυστηρός με τον εαυτό του και μετά να κρίνει τους άλλους. Αυτό ισχύει από τους πολιτικούς, τους αυτοδιοικητικούς, αλλά και τον απλό πολίτη. Κύριε Ζαχαριάδη, δεν μπορεί να έχει απέτηση ο κάθε δημότης στην προκειμένη περίπτωση να έχει έναν εργάτη έξω από το σπίτι του για να είναι προφανές το χιόνι είναι και προφανές. Ο ίδιος δεν βγαίνει να το κάνει με μία απλή σκούπα. Είναι προφανές και έχετε απόλυτο δίκιο στο συγκεκριμένο, δεν το συζητάμε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στο Δελτίο. Καλό σας βράδυ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.